σε καταβολή παράβολου από 100 έως 250 ευρώ θα πρέπει να προχωρήσουν 436.653 ιδιοκτήτες ανασφάλισης των οχημάτων, τα οποία εντοπίστηκαν από τη διασταύρωση που διενήργησε η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων. Οι κάτοχοι των ανασφάλιστων οχημάτων ενημερώνονται με μήνυμα στη θηρίδα τους στο TaxisNet. Τα μηχανάκια 100 ευρώ ή 150 αν είναι πάνω από 250 κυβικά, τα οχήματα 150 εφόσον είναι μέχρι 1000 κυβικά και 250 άμα είναι πάνω από 1000 κυβικά. Τώρα, τι σημαίνει πρόστιμο? Πρόστιμο με την στην ουσία είναι ένα παράβολο το οποίο πηγαίνει στο τάξη, το στέλνουν με email στο λογαριασμό που έχουμε δώσει στο τάξη, όπως όλες οι ειδοποιήσεις που στέλνει η εφορία, η ΑΔΕΟ όπως λέγεται τώρα. Έτσι λοιπόν βρίσκουμε μέσα στα στοιχεία μας μία πρόσκληση που λέει ελάτε να πληρώσετε ένα παράβολο ανάλογα με το όχημα το οποίο είχατε ανασφάλιστο. Και μέσα σε 2 μήνες πρέπει οπωσδήποτε να πληρωθεί αυτό το πρόστιμο, διότι αν δεν πληρωθεί, τότε πηγαίνει στην αστυνομία η κλήση που έχει εντολή να έρθει να μας δεσμεύσει το αυτοκίνητο, δηλαδή να πάρει τις πινακίδες. Στο μεταξύ, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, φαίνεται πως προέκυψαν και αρκετά λάθη. Αυτή τη στιγμή, ενώ εμφανίζονται στο τάξη μέσα ότι κάποια αυτοκίνητα είναι ανασφάλιστα, στην ουσία είναι ασφαλισμένα και υπάρχουν και τα ασφαλιστήρια των αυτοκινήτων αυτών που αποδεικνύουν ότι όντως είναι ασφαλισμένα. Μάλιστα, οι ιδιοκτήτες των οχημάτων αυτών πήγαν χτες το βράδυ στην αστυνομία να χτυπήσουν τους αριθμούς κυκλοφορίας, να δουν αν όντως είναι ασφαλισμένα ή όχι, μήπως και τυχόν υπάρχει πρόβλημα με την ασφαλιστική εταιρεία. Στην περίπτωση αυτή, παίρνει βεβαίως από την ασφαλιστική εταιρεία ότι είναι ασφαλισμένο το αυτοκίνητο και με αυτή τη βεβαίωση πηγαίνει στην εφορία και διαγράφει την ειδοποίηση αυτή. Υπάρχουν πολλά φορτηγά που έχουν κάνει αντικατάσταση πινακίδων λόγω φθοράς ή λόγω ότι έχει χαθεί άδεια κυκλοφορίας και έχουν πάρει καινούργιες πινακίδες και αυτή τη στιγμή στο τάξη μέσα φαίνεται ότι το αυτοκίνητο, το φορτηγό αυτό με τις αρχικές πινακίδες φαίνεται ανασφάλιστο. Θα πρέπει λοιπόν να γίνει και εκεί πέρα μια διαδικασία μέσω του μηχανολογικού, γιατί για τα φορτηγά είναι μόνο στο μηχανολογικό και όχι στην εφορία, προκειμένου να σβηστούν και αυτά τα πρόστιμα. Η διασταύρωση των στοιχείων για τα ανασφάλιστα θα πραγματοποιείται τουλάχιστον 2 φορές το χρόνο και έτσι εκτιμάται πως δεν πρόκειται να ξεφύγει κανείς από την τσιμπίδα της ΑΕΔΕ. Τελικώς όμως, όποιος προσπαθεί να γλιτώσει ασφάλιστρα μέσω του ότι απλά παίζει κυνηγητό με την εφορία, δεν γλιτώνει. Κάποια στιγμή είτε η αστυνομία θα του βεβαιώσει το πρόστιμο των 500 ευρώ που είναι για τα ασφάλιστα, είτε θα του το βεβαιώσει η ΑΔΕ. Επίσης να σημειώσω ότι σε περίπτωση που μπλεχτεί ανασφάλιστο όχημα σε ατύχημα, τότε είναι 1.500 ευρώ το πρόστιμο και 2 χρόνια οι πινακίδες.